Κύριε Ρουστονίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, είχαμε ακούσει τα κακά μαντάτα τις προηγούμενες μέρες και κάποιες προσδοκίες. Χθες ακούσαμε και για 370 περίπου χιλιάδες θέσεις επιβάτες που θα ερχόντουσαν από τη Ρωσία και την Ουκρανία, κυρίως από τη Ρωσία και κυρίως προς το αεροδρόμιο Πάφου, και όλα αυτά ακυρώθηκαν. Για πέστε μας, έχετε κανένα καλό νέο, κύριε Ρουσουνίδη, ή θα πρέπει να το πάρουμε και αυτό έτσι απόφαση και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντέξουμε? Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον όσον αφορά την Ουκρανική και τη Ρωσική αγορά, θα ήταν καλό να τις βγάλουμε από το κάδρο των δυνητικών μας επισκεπτών, τουλάχιστον για φέτος, και ιδιαίτερα την Ουκρανική αγορά, που ήταν μια υποσχόμενη αγορά, ενδεχομένως και τα επόμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, όπως λέχθηκε χθες στην Βουλή, διαστόματος του Υφυπουργού μας, και εμείς βεβαίως είμαστε συμπορευτές σε αυτή την προσπάθεια όλοι, θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε έστω λίγο από το χαμένο έδαφος από αυτές τις δύο αγορές, από άλλες αγορές που θα στοχεύσουμε. Ήδη γίνεται μια προεργασία. Υπάρχει και το ψηφιακό ή ψηφιακή προώθηση. Έχουν μπει αρκετές πτήσεις σε αρκετές χώρες από αυτές πέραν των 25 εβδομαδιαίως, και μιλάω πάντα για τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, τη Σουηδία κ.ο.κ. Είναι ένα προζύμι που είχαμε μια μαλλιά, αν θέλετε, όλων των προσπαθειών που γίνονται τα τελευταία δύο χρόνια, ακόμα και εν μέσω πανδημίας. Και τώρα θα υπάρξει στόχο-προσήλωση εδώ, ούτως ώστε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο από αυτές τις, αν θέλετε, νέες εκκολαπτώμενες αγορές όσον αφορά την Κύπρο, και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να μετριάσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο, που είναι δυσανάλογα μεγάλος με άλλες χώρες, σε σχέση με άλλες χώρες, όσον αφορά τη ρωσική αγορά. Από εκεί και πέρα, τα μηνύματα που παίρνουμε από τους τουριστικούς μας εταίρους εδώ και μήνες, και συνεχίζουμε να παίρνουμε, είναι θετικά, ενθαρρυντικά θα έλεγα, και μας γεμίζουν έτσι με μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που έχουμε θέσει για φέτος, που δεν είναι άλλος, να κάνουμε την χρονιά καλύτερη από την περσινή. Υπό τις περιστάσεις, είναι και φιλόδοξος στόχος, κύριε Ρουσουνίδη. Δηλαδή, κάτω από άλλες περιστάσεις και χωρίς τον πόλεμο, θα ήταν ένας πολυμέτριος στόχος. Αλλά υπό τις περιστάσεις είναι φιλόδοξος στόχος. Μπορεί να είναι φιλόδοξος στόχος, όμως είναι εφικτός. Εάν όλοι προσπαθήσουμε και βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ ότι πάντοτε με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούμε να τον πετύχουμε. Και βεβαίως, αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη οπισθοδρόμηση ή οτιδήποτε άλλο που αφορά είτε την πανδημία είτε τον πόλεμο κ.ο.κ. Διότι ζούμε και εν μέσω πανδημίας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα μεν, όμως είναι εδώ και δει ανάμεσά μας ακόμα κορονοϊός. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ναι. Αυτή έτσι στο συγκρατημένη αισιοδοξία βγαίνει μέσα από κάποια μηνύματα που παίρνετε από πού, ποιες αγορές? Και από τις παραδοσιακές μας αγορές, τη Μεγάλη Βρετανία, το Ισραήλ, αλλά και από τις νέες αγορές αυτές που έχω αναφέρει προηγουμένως. Ναι. Φαίνεται ξεκίνησαν να γίνονται κρατήσεις. Θα υπάρξει κάποια τουριστική εισρωή και τον Απρίλιο, όπως δείχνουν τα πράγματα, ιδιαίτερα από την Μεγάλη Βρετανία και ενδεχομένως και από το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η θετική τάση. Βλέπουμε ότι γίνονται κρατήσεις και για την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να συμπορευτούμε, να συμβλέψουμε με τις προσπάθειες του Υφυπουργείου Τουρισμού και του Ιδιού του Υφυπουργού, ούτως ώστε να φέρουμε όσο το περισσότερο κόσμο γίνεται από τις αγορές που προαναφέραμε, και κατ' επέκταση, σαν τουριστική βιομηχανία, να είμαστε σε απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Πράγμα το οποίο θα βοηθήσει η ανακοίνωση που αναμένουμε από μέρα σε μέρα από την Υπουργό, για να δοθούν και άδειες για ξένο κρατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, ούτως ώστε να στελεχωθούν οι μονάδες και να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που πρέπει, διότι είναι πολύ καθοριστική αυτή η χρονιά και για το πώς θα γυρίσουν τα επόμενα χρόνια. Κύριε Ρουσουνίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.